το ζευγάρι του Τζάστιν, Ναταλία και τον Γιώργο. Καλώς ήρθατε, παιδιά μου. Ωραία, παιδιά, χαμογελαστά, θετικά. Ευχαριστούμε. Αφιλεγόμενο ζευγάρι. Είχατε την τελευταία φορά κάτι έγινε. Ευχαριστούμε για το σασμό. Ήταν η μεγάλη μας επιτυχία. Το ζητάει ο κόσμος πλέον. Να τα ακούει από εσάς. Μα τι έχει γίνει. Μα τόσο πολύ που άρεσε ο σασμός. Φανταζόσασταν σε εκείνο το πρώτο live που σκίσατε. Πολλοί μιλούσαν για εσάς. Το ζευγάρι έκπληξε. Τα φτάναμε στο τελευταίο live. Δεν ήταν μόνο στο πρώτο live. Εγώ θυμάμαι γενικά στην αρχή πηγαίνανε καλά τα παιδιά. Εντάξει, ξεκινήσαμε πολύ δυνατά η αλήθεια είναι. Και λέμε εντάξει, θα είμαστε. Το έχουμε. Πάμε καλά. Εγώ είχα πάρει, είχα αναθαρίσει. Μετά, όχι. Και δεν πάτε καλά. Δεν με έχετε φτάσει κοντά στον τελικό τώρα. Όμως, καλά πάτε ουσιαστικά. Σας αγαπάει και ο κόσμος από ό,τι φαίνεται και σας κρατάει μέσα. Ευτυχώς. Όπως φαίνεται, γιατί πραγματικά εντάξει, επειδή έχουμε πει πολύ δύσκολα τραγούδια και που δεν μας πηγαίνανε και πάνω μας πολύ. Δηλαδή και Βοσκόπουλο και Αντίπα και Βέρτη και Μάκη Χριστοδουλόπουλο, τα δώσαμε. Η εξέλιξή σου, καλά για το Γιώργο δεν θα μιλήσουμε γιατί πόσο ωραία φωνή έχει, αλλά η εξέλιξή σου είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή από το πρώτο live βλέπουμε ότι εξελίσσεσαι, χαλαρώνεις πάρα πολύ. Το περίμενε, πώς φτάσαμε. Όχι, δεν θυμόμαι το έκανα αυτό το χεράκι. Δεν θυμόμουν, είχα blackout. Ναι, νομίζω ότι όντως έχω. Χάρη στον Γιώργο δηλαδή, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γιώργο, εσύ το φοβήθηκες καθόλου από την άποψη, ρε παιδί μου, επειδή είσαι συνυφασμένος με την κριτική μουσική, mm-hmm. τραγουδιστής, είσαι, μπορείς να πεις τα πάντα, αλλά το φοβήθηκες λίγο ότι θα μπορέσω, ας πούμε, να ανταπεξέλθω σε όλα τα είδη, να πω και πολύ λαϊκό, να πω και κάτι πιο σύγχρονο, να πω και άλλα πράγματα. Θα σου πω την αλήθεια. Είναι μια πρόκληση. Εμένα γενικότερα μου αρέσουν οι προκλήσεις. Πάντα τραγουδούσα γενικότερα μουσική, μου αρέσει. Έχω επιλέξει να υπηρετώ την παραδοσιακή μουσική. Αυτό είναι προσωπική μου επιλογή. Η μουσική είναι μία. Δεν έχει κατηγορίες, δεν έχει είδη, δεν έχει τέτοια. Οπότε το σκέφτηκα και λέω ότι ξέρεις κάτι, είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να τραγουδήσεις και κάτι άλλο και να είναι και μία ωραία πρόκληση. Και γιατί όχι. Πιστεύω ότι καλά τα πάμε. Δεν νομίζω ότι τέτοιο. Εμένα μου αρέσει να είμαι ομάδα. Γι' αυτό και βάζω και τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές μέσα. Και ποτέ δεν βγαίνω σαν μονάδα, δηλαδή ενώ ξέρω ότι είμαι coach εκεί, όμως μου αρέσει να βγαίνω με το τέρι μου και να λέω ότι ξέρεις κάτι, είμαστε ομάδα. Δεν είμαι μόνος μου, δεν είναι μόνη της, δεν την αφήνω μόνη της. Στο τελευταίο live είδαμε την Ναταλία λίγο να απογοητεύεται. Απογοητεύτηκες κι εσύ? Κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι απογοητεύτηκα. Να απογοητευτώ από τι? Δηλαδή, εντάξει, ασκήθηκε μία κριτική, συμφωνώ, διαφωνώ, αυτή ήταν η κριτική. Τη δέχομαι. Κάθε μέρα βλέπουμε θετικές ή αρνητικές κριτικές στη ζωή μας. Από εκεί πέρα πάμε παρακάτω, προσπαθούμε. Και το θέμα ποιο είναι, ότι όταν πέφτεις, κάποιος να σου κρατάει το χέρι και να σου λέει σήκω πάνω, ρε. Πάμε. Σας είπαμε λίγο να ξαφνιάζεστε. Ναι. Αυτό μας ανησύχησε. Γιατί πραγματικά εκείνη ώρα ήταν σαν να μην το περιμένετε καθόλου. Και ακούσατε μια κριτική πολύ έντονη. Και μετά στις δηλώσεις, επειδή παίξαμε τις δηλώσεις των παιδιών, η Ναταλία είπε ότι δεν κατάλαβε κιόλας. Δηλαδή. Ναι. Δεν τραγουδούσαμε τις καταλήξεις. Το παραδέχομαι. Πήγαινε να πάρω 10. Λέω, είναι δίκη μου σχολιού, τη λατρεύω, ψυχή θα βγάλω, φωνητικά είναι στη χρειά μου κοντά, δεν πάω για Μοσχολιού, πάω για Αργυράκι που θα πει Μοσχολιού, σαφέστατα. Ήξερα από τους δασκάλους μας και από τον coach μου ότι το κατέχω, οπότε όταν άκουσα ότι το τραγούδι δεν ήταν έτσι, τράβηξες καταλήξεις και εκτέθηκες, ήσουν ξεκούρδιστη, ήσουν ξεψυχισμένη. Λέω δηλαδή όλες αυτές οι πρόβες, κανείς δεν μου είπε ότι δεν το κατήχα το τραγούδι και τελικά έγινε τέτοιο βατερλό. Και άλλα περίμενα και άλλα. Και απογοητεύτηκα. Ναι. Περίμενα να ακούσω και κάτι θετικό, να είμαι ειλικρινής. Εγώ ξέρω τι γίνεται. Το έλεγα πριν στον Γιώργο που ερχόμασταν. Τελικά του λέω, δεν είμαι τύπος που παίρνει τίποτα ελαφρά. Έμορε τηλεόραση, άμορε ένα πάρτι, αυτό. Όχι. Τελείωσε. Εγώ το καταλάβει σαν άνθρωπος, παίρνω τα πράγματα. Είναι η πλειομανία σου όμως ή επειδή εκτίθεσαι, δηλαδή είσαι στην τηλεόραση και σε βλέπει κόσμο. Ό,τι και να κάνω, εντάξει, στο κομμάτι το δημοσιογραφικό ακόμη περισσότερο με αφορά, αλλά και σε αυτό είδα ότι δεν είμαι ελαφροής άνθρωπος του. Έμορ και τη γυναίκα. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι δεν είσαι και τραγουδίστρια, ρε εσύ, ναι. Ναταλία. Περίμενε. Δεν περιμένουμε δηλαδή από σένα να είσαι η τέλεια, γιατί δεν είσαι τραγουδίστρια. Αυτό είναι και το νόημα αυτού του παιχνιδιού. Εσείς μπορεί να μην το περιμένετε. Η κριτική επιτροπή μπορεί να το περιμένει. Και με τους κριτές μιλάτε μετά. Δηλαδή πήγατε να τους πείτε, παιδιά, για πείτε μας, εξηγήστε μας λίγο, γιατί το καταλάβαμε. Τι έγινε και με τις καταλήξεις, με το ένα με το άλλο. Έχετε επαφή μαζί τους? Όχι, όχι. Δεν έχουμε επαφή. Δεν την επιδιώκετε εσείς, εννοείς, ή κανείς δεν έχει? Επειδή είναι τέτοια η ροή που πας μετά μέσα στο επόμενο, εσύ κατεβαίνεις εκκινημένου, δηλαδή μπορεί να τους συναντήσεις στο τέλος φεύγοντας. Ναι. Που έχει τύχει, ας πούμε, να συναντηθούμε στην έξοδο. Εμένα μπορεί να μου πούν συνήθως, εντάξει, μη στεναχωριέσαι, την επόμενη φορά, βάλει την ψυχή σου, τέτοια πράγματα, ας πούμε, όχι λεπτομέρειες. Γιώργο, πώς τη χαλαρώνεις όταν είναι έτσι, όπως το Σάββατο? Την αφήνω να εξμιλώνεται, να ξεσπάει, να λέει αυτό που είναι να πει και πάνε όλα καλά. Okay. Δουλεύει δηλαδή να την αφήνεις.
Ναι, ναι, δεν αντιμιλάς, δεν λες κάτι. Όχι, δεν μιλάω. Ηρέμησε, α πούμε, σε αυτό που δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λες ότι ξέρεις κάτι. Πολλές φορές είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει πολλά πράγματα μέσα του και θέλει απλά να τα πει, τον αφήνεις να τα πει. Ηρεμή, να τα λιώμουν. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, πάμε. Φύγαμε. Γνωριζόσασταν πριν. Όχι. Γνωριστήκατε εκεί, στο Just, ε. Και είχες εσύ καθόλου, ρε παιδί μου, ότι δεν τον ξέρω τον Γιώργο, μήπως να... Ακούγαμε δηλαδή από ζευγάρια που λέγανε για το τέρι τους, μήπως δεν ταιριάζω εγώ με αυτόν ή μήπως δεν ταιριάζω με αυτήν, μήπως πρέπει να με βάλετε με ένα πιο λαϊκό, μήπως πρέπει να με βάλετε με ένα πιο pop. Τίποτα, εμείς... Εγώ μόλις άκουσα πριν τον γνωρίσω ότι θα είμαι με τον Γιώργο και τον είδα στο ίντερνετ και τον Google και αυτά, μου άρεσε που ήταν ένα παιδί έτσι αυθεντικός, κριτικός, άκαυτος. Λέω μου ταιριάζει. Είμαι κι εγώ σοβαρή, έχω αυτό το στυλ. Θα πάμε καλά. Και με το που γνωριστήκαμε πρώτη μέρα και είπαμε δύο κουβέντες, ναι. Είπαμε εντάξει, είμαστε πολύ καλά που είμαστε μαζί. Γιώργο, εσύ την ήξερες ή γκούγκλαρες? Να σου πω την αλήθεια τώρα. Να σου πω την αλήθεια μου. Όλους τους ήξερα. Και την Αταλία την ήξερα. Και χάρηκα πάρα πολύ που επιβεβαιώθηκα στο ότι είναι ένα γνήσιο παιδί και ότι έχει μια καλή φωνή. Πραγματικά, δηλαδή, αν η Ναταλία πει ότι ξέρει κάτι, εγώ θα αρχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτό το πράγμα, μπορεί να κάνει πολύ όμορφα πράγματα. Και σε ό,τι και να κάνει, βασικά, γιατί είναι έτσι ο χαρακτήρα τη. Είναι εργατική πάρα πολύ. Είναι εργατική πάρα πολύ. Αποδίδει και καρπούς από τη φίλη. Εγώ ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενο με όλο το κόνσεπτ και όλο το Just, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν είχε ξαναεμφανιστεί τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά είχα εμφανιστεί αρκετές φορές όσον αφορά τα μουσική παράδοση και όλα αυτά. Σε ένα τέτοιο σόου, όχι, δεν είχα ξαναεμφανιστεί, να πω την αλήθεια. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι κάτι φιλανθρωπικό, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ανταγωνισμό, είναι κάτι όμορφο και δίνουμε όλοι το 100%. Και θεωρώ ότι αυτό που γίνεται και καλό... Έχει κάτι βαθμό. Ανταγωνιστικό. Νομίζω ότι κάπως σας επηρεάζει και αυτό στα live. Δηλαδή, άμα φτάσεις δηλαδή θέλετε στο, και να είστε καλοί για να κερδίσετε. Στο φινάλι και είσαι μάλλον ένα ζευγάρι, δεν μπορεί να μην δεν νιώθεις ανταγωνιστικά. Αλλά λες, θέλω να μείνω αντί να φύγω, ας πούμε. Τώρα που ήμασταν με το Φίβο και μείναμε δύο τελευταίοι, ναι. Δεν χαρήκαμε. Ναι, δεν σου κόβω το πόδι λίγο. Είναι και φίλος μας και με τη Χριστίνα, δηλαδή. Ναι, ήταν αυτό, από αυτό. Τα παιδιά που κάναμε και παρέα και λέγαμε τώρα τι κρίμα που είμαστε εμείς οι δύο και ένας από τους δύο θα φύγει. Ναι. Αλλά σίγουρα εγώ που διαγωνίζομαι, γιατί ο Γιώργος μπορεί να είναι πιο άνετος, εγώ έχω μια αγωνία. Κοιτάω τι λένε και στους άλλους, ποια είναι τα σχόλια. Πώς τους αντιμετωπίζω. Θέλω κι εγώ να δω πώς θα τα πάμε κι εμείς, τι θα μας πούν, με αυτή την έννοια. Αλλά όχι αφήγεσαι να μείνω εγώ. Αυτή την αγωνία την είχες και όταν βγήκες για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Νομίζω η ίδια η Ναταλία σε πήρε για να εμφανιστείς. Μέχρι τότε ήσουν σε έντυπα. Όταν λοιπόν σε πήρε η Ναταλία και σου λέει, έλα, Ναταλία, είμαι η Ναταλία. Θέλεις να βγεις τηλεοπτικά. Πώς σου φαινόταν αυτό, σου φαινόταν βουνό? Το βλέπεις κάτι ότι είναι τεράστιο, δεν θα ανταπεξέλθεις? Εξαρτάται. Μαζί σου, ναι. Αυτό. Μετά τη είπα, άκου να σου πω, επειδή είμαι στα περιοδικά και αυτά, μην νομίζεις ότι θα έρθω να κάνω κουτσομπολιά και αυτά, επειδή είμαι στο OK, ας πούμε, αρχιστάκτρια και τέτοια, με άλλο στυλ. Αυτή που είσαι, έλα. Αυτή που είσαι, μου λέει, δεν θέλω τίποτα. Αυτό. Άρα η Ναταλία σε διάβαζε, ήξερε τη γραφή είχαμε σου. Είχαμε κάνει συνεντεύξεις μαζί, από εκεί δηλαδή μόνο. Και πάντα νομίζω με προτιμούσε, δηλαδή όταν ήταν να δώσει συνέντευξη, έλεγε με την Ναταλία εγώ. Αυτή ήταν η επαφή μας. Την αγάπησες όμως την τηλεόραση στην πορεία, έτσι. Τώρα πόσα χρόνια είσαι με την Ναταλία? Τρία. Είσαι τρία χρόνια. Κλείνουμε τρία χρόνια, ναι, ναι. Κοιτάς τα νούμερα, μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία που μπαίνουν? Τα κοιτάω γιατί μου έρχονται, ας πούμε. Δεν έχω ιδιαίτερη αγωνία ακριβώς γιατί έχουμε μεγάλη ασφάλεια με την Ναταλία. Είναι η αλήθεια. Είναι μεγάλη η διαδρομή της και η πορεία της εκπομπής, πολύ σταθερή κτλ. Σίγουρα έχουμε ένα άγχος. Εγώ κοιτάω, ας πούμε, και τα δικά μου θέματα πώς έχουν πάει. Μπορώ να κοιτάξω δηλαδή εκείνο το τέταρτο, η συνέντευξη, πώς πήγε. Γιατί καμιά φορά έχω και πιο ποιοτικά πρόσωπα, να το πω έτσι. Που λες, καμιά φορά θέλει το κοινό να ακούσει τόσο για θέατρο. Θέλει να μην ρωτήσεις κάτι πολύ κίτρινο. Και πάει καλά. Αυτό με αναθαρρύνει. Είσαι από αυτά τα πρόσωπα που θα βάλουν μετά στο βίντεο, ας πούμε. Μετά να μπεις να δεις την εκπομπή στο βίντεο. Παλιά. Στο ίντερνετ. Πώς προδίδεσαι καμιά φορά, τελάσσο. Να δεις πώς τα πες, αν τα πες καλά. Πώς πρέπει να. Πώς θα τα λέω, πώς θα κοιτάω την κάμερα, αυτά τα βλέπεις. Όχι. Κάτσε ούτε την πρώτη χρονιά, γιατί από ό,τι ξέρω δεν έχεις κάνει καν δοκιμαστικό εσύ. Δηλαδή δεν είδες την πρώτη εκπομπή ξανά να δεις. Όχι. Έκλεγα όλη μέρα εγώ. Έκλεγα όλη μέρα. Νομίζω ότι έχω κατεκτεθεί, ότι έχω γίνει ρεζίλη. Θυμάμαι μόνο τον Γιώργο Χρυσοστόμου που είχε έρθει καλεσμένο και περνούσε από πίσω από την κάμερα και μου είχε χαιρετήσει. Και ήταν το μόνο που θυμάμαι από εκείνη την ημέρα. Ένα τέτοιο άγχος, ρε παιδί. Ναι. Γιατί το νιώθες πολύ έντονο όλο αυτό, ήταν πολύ βίαιο, ας πούμε. Δεν κοίταγα καταρχάς ποτέ την κάμερα για πολλές εκπομπές. Μου λέγανε τα μάτια δεν τα έχουμε την Ναταλάκη. Η κάμερα σου είναι αυτή. Αν θες να την κοιτάς. Έχεις και ωραία γαλάζια μα και δείξτε τα μας αν θέλεις. Και η Ναταλία η μόνη συμβουλή που μου έλεγε και μου λέγανε γέλα περισσότερο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Γέλα παιδί μου. Μην είναι αυτό. Θα ήθελες να κάνεις κάτι και μόνη σου να κάνεις μια εκπομπή, να αναλάβεις κάτι άλλο. Αν όχι τα ηνία μιας εκπομπής, κάτι διαφορετικό ίσως.
Όχι. Στο παρόν. Γιατί επειδή νιώθω κυρίως δημοσιογράφος και μου αρέσει πάρα πολύ να πουλάω την πραμάτια μου που λέμε, δηλαδή να κάνω τη δουλειά μου και έτσι να εμφανίζομαι μπροστά με αυτή τη λογική. Νιώθω πάρα πολύ καλά με αυτό. Και ίσως και μια ασφάλεια, ρε παιδί μου. Ναι. Όταν οδηγεί ένας άλλος στο καράβι και εσύ απλά συμπορεύεσαι μαζί του. Συμπορεύεσαι, δίνεις το κομμάτι σου, αυτό που έχεις, αυτό που κάνεις καλά. Πάει καλά αυτό, ταιριάζουμε και με την Ναταλία, οπότε. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Εσύ, Γιώργο, σκέφτηκες ποτέ ή σου προτείνανε δισκογραφικές? Παιδί μου, έλα εδώ τώρα. Εσύ είσαι ένα ωραίο παιδί. Μήπως να πεις και κάτι πιο λαϊκό ή κάτι πιο pop. Μήπως η κριτική παράδοση δεν έχει τόση απήχηση, τόσο μεγάλη απήχηση, ας πούμε, όσο θα μπορούσες να έχεις ως pop τραγουδιστής. Όχι, έχει απήχηση, φυσικά και έχει. Και δεν τραγουδάω μόνο κριτικά. Έχω γράψει και δικά μου τραγούδια, ασχολούμαι και με τη δισκογραφία. Γράφω τραγούδια, γράφω στίχους. Ετοιμάζω τώρα δισκογραφική δουλειά. Πιστεύω ότι όταν ένα τραγούδι μου αρέσει και με εκφράζει, θα το πω ό,τι είδος και να είναι. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει αν θα είναι λαϊκό ή αν θα είναι pop ή αν θα είναι οτιδήποτε. Το παν για μένα είναι να ταιριάζει στην ψυχή τη δική μου. Αν δεν το λέει η ψυχή μου και δεν μου βγαίνει, δεν θα το τραγουδήσω. Mm-hmm. Όσο καλό και τραγούδι και να είναι, μπορεί να μην είναι για μένα. Τώρα για τον Ζαστ, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει έρθει στην Αθήνα μόνιμα, λέγαμε πριν εδώ. Δεν πας καθόλου κάτω. Όχι, δεν έχω. Χρόνο κάτι για σένα έχει, γιατί δουλεύει πολύ. Η αναγνωρισιμότητά σου έχει ανέβει πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα δέξει και πολλά μηνύματα τώρα τελευταία. Έχει χρόνο για σένα? Όχι. Όχι. Δεν έχω χρόνο για μένα, η αλήθεια είναι. Προσπαθώ να βρίσκω χρόνο μέσα στη μέρα για μένα. Κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα που με χαροποιούν βέβαια. Η μουσική είναι κάτι που λατρεύω και αγαπώ. Ποτέ δεν το εξέφρασα ως επάγγελμα. Τη μουσική δεν είναι επάγγελμα για μένα. Είναι η ψυχή μου ίδια. Ανήκω στον κόσμο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο κόσμος με κάνει να βρίσκομαι παντού. Για μένα που γης είναι η πατρίδα, θα χρησιμοποιήσω και ένα στίχο του Ζορμπά. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός που σε πάει και σε φέρνει. Ο κόσμος είναι αυτός που σε κάνει. Τώρα δεν έχεις παραπάνω μηνύματα, σου στέλνουν, έχεις επαφή περισσότερο από ό,τι πριν? Έχω περισσότερη επαφή, το εκτιμώ πάρα πολύ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η δικιά μου ζωή είναι μια τραμπάλα. Ναι. Είναι μια τραμπάλα. Ναι, γιατί. Η ζωή μου είναι μια τραμπάλα. Η Ναταλία, κάτσε εδώ, έχει ζουμί, Γιώργο μου, μισό λεπτό. Του στέλνουν συνέχεια. Ποιες του στέλνουν συνέχεια, Ναταλία? Πολλοί κόσμος είναι, περιζήτητος. Εντάξει, είσαι τώρα. Περιζήτητο. Είναι ένα πρόσωπο που έκανε. Που μόλις έγινε γνωστός, είναι ωραίο παλικάρι, Κρήτη, αυτά. Εντάξει. Τα λέει από μόνη της, έτσι, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό την αφήνω να το πει, Γιώργο, όμως κατάλαβες, γιατί μόνη της το είδε. Του στέλνουν. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Οι φίλες σου τον πειράζουν. Φίλες μου πολλές μου έχουν πει, ναι, από τότε, το παλικάρι που έχεις μαζί, το παλικάρι που έχεις μαζί. Απλά ο Γιώργος έχει θέσει τις προτεραιότητες του αυτή τη στιγμή και νομίζω καλά κάνει, γιατί έχει ένα σκοπό. Έχει ένα. Δηλαδή, δεν σε αφήνει να τον πλησιάσεις πολύ, έτσι σε κόβω εσένα. Δεν είναι πιο διαχειτικές τώρα οι γυναίκες μαζί σου, δεν σε πλησιάζουν λίγο πιο εύκολα? Κοίταξε, γιατί ο κόσμος το έχει αυτό με την τηλεόραση. Νιώθει τον άλλον πολύ οικείο, επειδή τον βλέπει κάθε εβδομάδα στο σπίτι του. Mm-hmm. Νιώθει και την οικειότητα να έρθει να σου μιλήσει. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται ο κόσμος να μου μιλήσει και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, γιατί νιώθει κοντά μου. Δεν είμαι κι εγώ απόμακρος άνθρωπος. Δηλαδή πάντα θα δεχτώ και πάντα θα μιλήσω. Άμα τα πεις έτσι στα κορίτσια που θα πει, Γιώργο μου, δεν θα κάτσει. Όμως δεν θα κάτσει. Αυτό. Ο κόσμος και τα τέτοια είναι τα κορίτσια. Δεν πώς θα γίνει τώρα. Όχι, είναι πάντα πολύ γελαστός. Κάνει τα κοπλιμέντα του. Πάντα με την καλή την κουβέντα είναι και στα παρασκήνια. Μην τον βλέπεις τώρα έτσι που είναι. Σοβαρός. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ. Όχι, πιστεύω πάρα πολύ στην ευγένεια και πάντα πιστεύω και στα καλά σχόλια. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα θα πω μια καλή κουβέντα και ένα ευγενικό σχόλιο, να βοηθήσω κάποιον που βλέπω, ας πούμε, ότι δεν είναι καλά η μέρα του. Πάντα θα του πω κάτι, πάντα θα πειράξω κάποιον, πάντα είμαι στην ενέργεια. Μα είσαι και πειραχτήρι. Ναι, πάρα πολύ. Ωραία. Πείτε μας τώρα με το χέρι στην καρδιά, ποιος είναι ο αγαπημένος σας κριτής? Αγαπημένος κριτής. Το κακό, αν μας έλεγε, θα το λέγαμε πιο εύκολα. Χειρότερα. Ας μας πούν τον κακό. Αν έχουν και καλό, ας μας πούν και τον καλό. Τον καλύτερο. Ο καλύτερος. Αγαπημένος σας. Κοίταξε, εγώ θα σου πω. Και οι τέσσερις μ' αρέσουν. Και οι τέσσερις μ' αρέσουν. Σε όλα διπλωματικά φαντάσεις. Όχι, θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί έχω μάθει στη ζωή να παίρνω το κάθε τι που μου δίνει κάποιος. Το καλύτερό του. Το καλύτερό του. Από τη Βίκη, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ ότι όποια κριτική και να κάνει, βγάζει, ρε παιδί μου, ένα απίστευτο θαυμασμό. Ναι. Βγάζει τα ένα γελαστά. Χαμογελαστό. Και τα κακά τα λέει θαυμαστά. Εγώ, ρε παιδιά, πώς το απαντήσει. Όμως δεν έχει κρύψει και την αδυναμία τους ωραίους άντρες. Τα λέμε και αυτά. Αυτό μου το λέτε εσείς τώρα. Έλα τώρα που δεν το στείλουμε ένα μήνυμα. Έλα τώρα δεν το κρύβει η γυναίκα. Εντάξει, όχι, είναι και οι τέσσερις.
σε εμάς πάντα ταυτίζονται στο μεταξύ. Δεν είναι ότι ένας θα πει το πιο καλό, άλλος το πιο αρνητικό. Ταυτίζονται. Ήταν όλοι καλοί. Έχω μια αδυναμία στον κύριο Φασουλή. Δεν ξέρω και λόγω θεατρικής παιδείας που έχω και αδυναμία. Λίγο γιατί βλέπει κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να είναι το στήσιμό μου, το περπάτημά μου. Θα βρει κάτι να πει ότι αυτή η κίνηση που έκανες μ' άρεσε πολύ. Που ούτε εγώ μπορεί να μην την έχω καταλάβει. Όλοι θέλουμε να ακούμε και κάτι καλό. Οπότε θα δώσω έτσι ένα έξτρα μπόνους στον κύριο Φασουλή. Είναι αλήθεια ότι ανακαλύψατε ότι έχετε συγγένεια με τη Σοφία Βουγιατζάκη στο Τι είστε, μακρά ξαδέρφια. Είμαστε ξαδέρφια, ναι. Είμαστε μια οικογένεια Βουγιατζάκηδες. Και δεν το ήξερες εσύ για τη Σοφία. Δεν το ήξερα ότι είμαστε συγγενείς. Το ανακαλύψαμε όταν γνωριστήκαμε. Εντάξει, την έχω μέσα στην καρδιά μου. Τι είναι, τρίτη σου ξαδέρφη, τι είναι, δηλαδή.